Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ένας απλός δικηγόρος. Ένας απλός σωστός δικηγόρος. Με πελάτες επιχειρηματίες, με σπουδές, με πτυχία, με ξένες γλώσσες. Γιατί ήρθα στο ΕΠΑΜ θα σας πω. Τι συνειδητοποίησα. Είδα τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, τους πελάτες μου, τους επιχειρηματίες, σιγά σιγά να καταστρέφονται. Είδα ότι με την πολιτική που ασκείται, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει κανείς. Απλά κάποιοι ίσως αντέξουν περισσότερο από κάποιους άλλους, γιατί έχουν περισσότερα αποθεματικά. Επειδή όμως η πολιτική αυτή αποσκοπεί ακριβώς την απίσχναση του τόπου μας, στην αφέμαξη του λαού μας, συνειδητοποίησα ότι απλά είναι θέμα χρόνου. Κάποτε, όταν υπερασπιζόμασταν ανθρώπους που χρωστάνε στο δημόσιο, είχαμε 1-2 δίκες το χρόνο, ξέρω εγώ, τέτοιας μορφής, 3. Και μπορώ να σας πω ότι φταίγανε λίγο και οι κατηγορούμενοι. Έχω διαπιστώσει ότι από τις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου του 12 και μετά, αυτό το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις λέλαπας. Είναι πλέον κατηγορούμενοι όλοι και είμαστε όλοι εν δυνάμει κατηγορούμενοι. Γιατί? Γιατί στη χώρα μας έχει γίνει πραξικόπημα. Έχει γίνει ένα αθόρυβο, ύπουλο, αιματηρό, έχουμε 5.000 νεκρούς από αυτοκτονίες τουλάχιστον, πραξικόπημα. Δεν είναι δυνατόν, το καταλαβαίνει και ο πιο απλός πολίτης, ότι όταν υπογράφεις ρήτρα σε δανειακή σύμβαση που λέει πως παρετήσαι αμετάκλητα και ανεφόρον από κάθε ασυλία που έχεις ή που μπορεί να έχεις, όπως υπέγραψαν οι κυβερνώντες για τη χώρα μας, δεν είναι δυνατόν αυτός ο όρος να είναι νόμιμος, να είναι ανθρώπινος και να σέβεται την αξιοπρέπεια του ανθρώπου που είναι η ύψιστη νομική αρχή παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Και στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εν προκειμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο Σύνταγμά μας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνετε και παίρνετε ένα δάνειο από την τράπεζα, όταν σας βάζει η τράπεζα να παραιτηθείτε εκ των προτέρων από οποιοδήποτε δικαίωμά σας μελλοντικό, αυτό το πράγμα είναι παράνομο και καταχρηστικό. Έχει κριθεί ως τέτοιο από τα δικαστήρια. Αυτό το απλό, αλλά τόσο τραγικό πράγμα έχει γίνει στην πατρίδα μας. Αυτό συνειδητοποίησα. Ότι πλέον μας πάνε στον κρεμό με τα φρένα σπασμένα, για να το πω απλά. Ότι δεν είναι δυνατόν να χρωστάνε στην εφορία 2.150.000 Έλληνες, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, του Νοεμβρίου του 2013, έτσι. Τώρα πρέπει να είναι περισσότεροι. Δεν είναι δυνατόν πάνω από το 1/3 του εργατικού δυναμικού της χώρας να είναι λαμόγια. Δεν γίνεται. Υπάρχει σχέδιο. Σχέδιο εξόντωσης. Συνειδητοποίησα λοιπόν ένα πράγμα. Ότι όσους και να υπερασπιστώ εγώ ως δικηγόρος, δεν αλλάζει η κατάσταση. Σε όσα δικαστήρια και να μπω και να το φωνάζω, δεν αλλάζει. Θα πείσω ένα δικαστή, 3, 50, είναι 2.000. Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε, να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον και να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα που έρχεται. Γι' αυτό αποφάσισα ότι θα θυσιάσω και τον προσωπικό μου χρόνο και χρόνο από τη δουλειά μου και από την οικογένειά μου. Γιατί? Διότι βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Και επειδή βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι, πρέπει όλοι μαζί να αντιδράσουμε και στις 25 Μαΐου να επιλέξουμε κόμματα που δεν είναι κόμματα, αλλά είναι μέτωπα πολιτών, όπως είναι το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, το ΕΠΑΜ, που απαρτίζονται από απλούς ανθρώπους και όχι πολιτικούς, που προσφέρουν απλές, εφαρμόσιμες λύσεις και όχι παράλογα πράγματα. Όχι ηρωίνη στον ηρωινομανή. Γιατί αυτό κάνουνε. Όταν σου λένε «σε δανείζω και θα συνεχίσω να σε δανείζω», αυτό ουσιαστικά κάνουνε. Σας καλώ λοιπόν όλους να το σκεφτείτε πολύ καλά, να το ζυγίσετε, να κοιτάξετε γύρω σας και στις 25 Μαΐου να αντιδράσετε.